Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η διοίκηση του Ατρόμητου Γέφυρα Αντιρρίου, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο σας εύχονται καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστούν για την παρουσία σας εδώ απόψε και καλή σαρακοστή σε όλους. Να πούμε ποιοι είναι παρευρισκόμενοι απόψε σε αυτή την ωραία γιορτή που έχει ετοιμάσει η ομάδα. Είναι ο Δήμαρχος Ναυπακτίας ο κύριος Γκίζας, ο πρόεδρος της κοινότητας ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραδήμας, ο δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Κοτσανάς, ο διευθυντής επικοινωνίας της γέφυρας ΑΕ ο Γιάννης Οφρέρης. Ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί είναι και ο μεγάλος χορηγός της ομάδας του Αντιρρίου και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια για να μπορεί η ομάδα να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Μαζί μας επίσης είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ο κ. Παπαχρήστος και μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο τις βραβεύσεις που έχει ετοιμάσει εδώ η διοίκηση για προέδρους που έχουν υπηρετήσει την ομάδα του Αντιρρίου. Να ξεκινήσουμε όμως με τους χαιρετισμούς, να καλέσουμε τον κύριο Γκίζα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παίκτες, φίλες και φίλοι, αντιδιώτες, εύχομαι πραγματικά από καρδιάς η ομάδα αυτή η οποία έχει ταυτιστεί με την ιστορία του Αντιρρίου και αριθμεί πολλά χρόνια ζωής, ένα σωματείο ιστορικό για τα τοπικά μας δεδομένα, να συνεχίσει να προοδεύει με την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων μας. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ πρωτίστως των νέων παιδιών που αγκαλιάζουν την προσπάθεια αυτή και γίνονται μέλη, παίκτες, φίλαθλοι και οπαδοί, των αντιριωτών και της ευρύτερης κοινωνίας και φυσικά του Δήμου, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα και με κάθε δύναμη και προσπάθεια αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνετε. Δύσκολες εποχές περάσατε, εύκολα θεωρώ ότι από εδώ και πέρα και θέλω να πιστεύω θα είναι τα πράγματα, ευκολότερα σε σχέση με αυτά που περάσαμε. Είμαι εκφύσεως αισιόδοξος. Να είστε καλά και να αγωνίζεστε πάντοτε για τα ιδανικά και του αθλητισμού αλλά και του τοπικού μας πολιτισμού. Καλή χρονιά, πλέον είναι, και καλή σαρακοστή που έρχεται. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκίζα. Να καλέσουμε τον κύριο Παπαχρήστο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λαγκαρνανίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο Ατρόμητος Αντιρρίου έχει μια αξιοπρεπή και πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΕ του Λαγκαρνανίας. Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και τα παιδιά στη διοίκηση, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και κάθε χρόνο παρουσιάζουν κάτι πάρα πολύ καλό. Η παρουσία βέβαια όλων σήμερα εδώ δίνει μια αισιοδοξία για το μέλλον και συγχαρητήρια και σε όλους αυτούς και στο χορηγό βέβαια στη γέφυρα και σε όλους αυτούς και στη Δημοτική Αρχή. Ξέρω πόσο πολύ βοηθάνε την ομάδα. Καλή συνέχεια. Να καλέσουμε τον κύριο Φρέρη και για να μας πει ένα χαιρετισμό, αλλά και να πάρει και τα αναμνηστικά που έχει ετοιμάσει η ομάδα εδώ να του απονείμει. Είναι μια ιδιαίτερη έννοια, η έννοια της φανέλας. Τη φοράμε, την τιμάμε, την υδρώνουμε και φυλάμε και το σήμα όταν σκοράρουμε ή όταν προκαλέσουμε μέσα από τον αγώνα και τον υδρότα μας μια διάκριση. Είναι πολλά αυτά τα ωραία που μοιραζόμαστε με τους φίλους εδώ της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.
και θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσουμε σαν παρέα, γιατί όπως και εσείς θα έχετε ακούσει σε ένα τραγούδι, εργοδηγός ή βασιλέας, ζητιάνος ή πρωθυπουργός, χωρίς την πίστη της παρέας, καθένας ένας είναι και ορφανός. Έτσι προχωράμε εμείς παρέα. Θα είμαστε όλοι καλά και μια μεγάλη παρέα. Προσθέσω και κάτι, σίγουρα αν είχε και ένα τριφύλι στο στήθος η φανέλα αυτή θα ήταν καλύτερη, αλλά δυστυχώς δεν θα ερχόμουν εγώ. Τουλάχιστον λέμε αλήθεια. Να συνεχίσουμε τώρα με τις απονομές των αναμνηστικών στον κύριο Νίκο Κουμπουρλή, εκ των ιστορικότερων ιδρυτών της ομάδας του Αντιρρίου. Ο οποίος εκτός από ιδρυτικό μέλος παραμένει και από τους πιο φανατικούς φιλάθλους του Ατρόμητου κάθε Σάββατο ή Κυριακή στο γήπεδο. Από εκεί θα πας. Από εκεί θα πας. Πάρε το βραβείο πρώτα και μιλείς μετά. Αγαπητοί μου φίλοι, σας καλωσορίζω και σας καλησπέριζω. Είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί με τίμησε το Προεδρείο του Ατρομήτου ως, γιατί και εγώ έβαλα, είμαι ο πρωτοεργάτης του Ατρομήτου. Εγώ πήγα και κολλάστηκα και με τον Αντιλόπουλο και αναγνωρίσαμε τον Ατρόμητο στο πρωτοδικείο του Μεσολογίου και έγινε έτσι ο Ατρόμητος και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε ο Ατρόμητος και οι διοικούντες του Ατρομήτου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή σαρακοστή και να είστε όλοι καλά, υγιείς και να ξαναβληθούμε πάλι εδώ να πιούμε ένα κρασί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κουμπουρλής συμμετέχει όχι μόνο στα αθλητικά αλλά και σε ό,τι πολιτιστικό υπάρχει στο ρατήριο και σε θεατρικές ομάδες παλιότερα, Γιάννη, νομίζω θυμάσαι και εσύ, αλλά και σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό. Να συνεχίσουμε με τις απονομές. Ναι. Γεώργιος Μπουτόπουλος, για τον Γεώργιο Μπουτόπουλο είναι η επόμενη βράβευση. Θα την παραλάβει, το αναμνηστικό θα παραλάβει η κόρη του. Επόμενη βράβευση είναι για τον Θόδωρο Κουβέλη, του Νικολάου. Το αναμνηστικό θα παραλάβει η κόρη του. Η βράβευση είναι για τον Θεόδωρο Κουβέλη του Ανδρέα, η σύζυγός του θα παραλάβει το βραβείο.
επόμενη βράβευση είναι για τον Μπουχόπουλο Βασίλειο, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος. Το βραβείο θα παραλάβει ο Πέτρος που έχω χρόνια να τον δω. Και τώρα ένα δυνατό χειροκρότημα. Αγγελόπουλος Σπύρος. Το βραβείο θα πάρει ο Βασίλης, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα και σαν μέλος του ΔΣ, ο γιος του. Αλλά είναι για τους ανθρώπους που δεν λείπουν, δεν χάνουν αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο. Λάμπρος Παπαδόπουλος. Εδώ όμως έχω δεχθεί τηλεφώνημα ότι πρέπει να βάλει και λόγο Λάμπρος, οπότε να έρθει προετοιμασμένος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Μάλιστα και για την παρουσίαση. Όχι, όχι. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την τίμηση. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση, καλή Σαρακοστή και σε όλους έρχονται με το εγγονάκι τους να παίρνουν την αναμνηστική φανέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη βράβευση είναι για το Θύμιο Παρπάτσι, θα έρθει η σύζυγός του να παραλάβει το βραβείο. Γιάννης Παπαδόπουλος ο επόμενος. Τα δύο αδέρφια που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην ιστορία του ανθρώπινου αντιρρίου ως πρόεδροι. Σπουδαία δουλειά και στις ακαδημίες της ομάδας. Επόμενη βράβευση είναι για τον Άρη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας απόψε. Στέλνει τις ευχές του σε όλους. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς στο κήπεδο και ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του αντιρρίου. Την απονομή θα την κάνω στον πρόεδρο και ο πρόεδρος θα παραδώσει τη φανέλα στον Άρη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Εμείς από την πλευρά μου και η ομάδα σας παρακαλεί να βοηθήσετε στη λαχιοφόρο αγορά που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Πάλι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και καλή Σαρακοστή. Ήθελα όμως να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που
βρίσκομαι ανάμεσα άλλα σήμερα. Άλλωστε ξέρετε ότι η περιοχή του Αντιρίου είναι αγαπημένη μου περιοχή. Και όχι μόνο αυτό, πάντοτε με στηρίζετε δυνατά και αυτό δεν το ξεχνώ και το εκτιμώ πολύ. Και δεν θα μπορούσα να λείψω και από εδώ σήμερα. Άλλωστε εδώ πέρα σήμερα μας ενώνει ο αθλητισμός. Και ξέρετε πολύ καλά ότι από μικρό παιδί έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Έχω διατελέσει και στον Ναυπακτιακό για πολλά έτη και συνέδραμα εκεί. Ο Ατρόμητος Αντιρίου είναι πολύ ιστορικό σωματείο και στεκόμαστε δίπλα του όχι μόνο σήμερα αλλά και την επόμενη μέρα. Καλή χρονιά, να έχετε υγεία, δύναμη και είμαι δίπλα σας. Να είστε καλά. Καλά στο τρένο, δεν χανά χρόνο.
πάντες με μεσέ, χωρίς ποτέ να μην αφαιρέσαι. Κι όταν αρχίζω τις λυγικές ματιές, με φάνε τότε όλοι τρεις φορές. Τα πετάχτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν βουρβουάρ, τους λέγω ρε βουάρ, και φεύγουνε σουφί. Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως κρυπνώ της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήρι ως της αυγής στο πάνι του. Σιγά θέλω το παρί μοναξιά μου, μια άλλη γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στον μόνο. Τσιγάρο θέλω το βαρύ μοναξιά. Ας η γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο μόνο. Σ' ένα ποτήρι με την πύλη αναμένω. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο. Στρίφω γυρνά στο τραγουδιόν σου τη φιλιά. Σιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από τον δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Σου τα μάθε,
τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μαθαίνει. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μαθαίνει. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μαθαίνει. Φρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μουζουρωμένο το γυαλί. Καρδιάς μακρέ, ας μυρνέει κάτρα για ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μακρέ. Ακόμα και οι λέξεις φοβήθηκαν τα χείλη. Το ξέρω ένα φιλί. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Και θα μου πεις να μείνουμε δυο φίλοι. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι κι όταν ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Ξέρω που
ξυπνήσω το πρωί να είσαι εκεί. Να μου πεις να μη φοβάμαι. Στην αγκαλιά μου
όσαν θα δεις στα μαλακά θα πέσει. Thank you.
σε ξένες φωνές. Έχει νύχη, όχι έχει νύχη, χτυπάτος δάρι νύχη. Έχει νύχη, χτυπάτος δάρι νύχη. Thank you.
Yeah.